nessun tono, ma non si visto. Sono della Ducco, Nico Mucinassi, Nandi, Sei Demoni, Elena Policarpu, che μεταξύ άλλων κουβέντιασαν και για τις αποκαλύψεις της Κατερίνας Γούγη καινούριου, για τον εσωτερικό της κόσμο, διάκοσμο, για το βρακί της, λέω, λατρεμένη. Τι να σχολιάζω πάνω σε αυτό, ναι, φοράει σόρουχο, το θυμάμαι κι εγώ. Μέχρι εκεί. Αυτή είναι η Κατερίνα. Δεν είναι κάποια διαφορετική αυτή τη στιγμή. Τώρα μπορεί να είναι σε μεγαλύτερη δοσολογία γιατί είναι μόνη της. Μόνη της εννοώ ότι έχει πιο πολύ χρόνο πάνω. Είναι με τους υπόλοιπους, συγγνώμη. Εννοώ ότι επειδή είναι πια. Βλέπουμε περισσότερα από το χαρακτήρα της. Αλλά δεν μας έχει δείξει κάτι άλλο. Αυτό έχει δείξει από την αρχή η Κατερίνα. Είπε ο Νίκος Αποστολόπουλος, τον ξέρεις. Ναι, βέβαια, φυσικά. Δεν μου αρέσει όπως δίνεται, είναι υπερβολική κτλ. Ναι. Αν αυτό το έλεγε στη δικιά σας την εκπομπή, τι θα του απαντούσες, τι θα του έλεγες. Δεν έχω να το απαντήσω και να του πω κάτι. Ρώτησε κάποιος πώς σου φαίνεται, είπε την άποψή του αρχικά σαν τηλεθεατή, γιατί μπορεί πραγματικά να μην του αρέσει. Εσένα πώς σου φαίνεται σαν κεντρικιά. Μια χαρά είναι. Και γενικά νομίζω ότι ο Νίκος Αποστολόπουλος δεν του αρέσει γενικά η τηλεόρασή μας. Δηλαδή έχει πει για πολλές εκπομπές ότι δεν του αρέσουν. Πολύ ενθουσιασμένος ο Νίκος με το Your Face Sounds Familiar. Χώθηκε και εκεί. Η χαρά του είναι διπλή, γιατί θα συμπράξει στην Κριτική Επιτροπή με Σταμάτη Φασουλή και Πέτρο Φιλιππίδη. Δεν σε αγχώνει λίγο? Όχι, δεν έχει περάσει το μυαλό μου. Βρε παιδί μου, εντάξει, ο κύριος Φασουλής δεν το έχει ξανακάνει. Είναι ένας αυστηρός άνθρωπος γενικά. Ένας θεατράνθρωπος. Ναι, αλλά και με πολύ χιούμορ όπως και ο Πέτρος το ίδιο. Είναι ένας πολύ αυστηρός κι αυτός, γιατί με τη δουλειά του εννοώ. Τώρα δεν ξέρω, αυτή είναι άλλη ρόλη. Είναι απαιτητική σκηνοθέτες και ηθοποιοί και οι δύο, το γνωρίζω και αυτό είναι και που φέρνει τις δουλειές τους να είναι πάρα πολύ καλές πάντα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι στην Κριτική Επιτροπή. Εγώ κρατάω το κομμάτι του χιούμορ και γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που θα μου δοθεί ευκαιρία να συνεργαστώ έστω έτσι.